είσαι περισσότερο με τους μαχητές ή με τους θέλω να σου πω ότι δεν είμαι ούτε με τους μαχητές, ούτε με τους διάσημους. Είσαι με πρόσωπα. Είμαι με τον Τάνο. Είμαι με τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο. Είμαι με τον Τάνο. Θα αρχίσετε να λένε τώρα. Θέλω να σου πω. Θα αρχίσετε να λένε και η εκπομπή αυτή είναι. Πάντως αγαπημένοι μου τηλεθεατές, αγαπημένοι μου φίλοι. Ορίστε, συγγνώμη. Όχι, εντάξει, αλλά είμαι με τον Τάνο. Θέλω να πω κάτι εδώ, πραγματικά. Γιατί αλήθεια είναι οι ισορροπίες σε αυτήν την εκπομπή είναι πολύ δύσκολο να κρατηθούν. Όχι γιατί δεν υπάρχει πρόθεση, γιατί δεν θέλουμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες, αλλά γιατί δεν υπάρχει διάθεση από κάποιους να δουν ότι υπάρχει μια προσπάθεια για να κρατηθούν οι ισορροπίες. Η εκπομπή αυτή είναι είτε το ντανόραμα, αντί για πανόραμα, είτε η εκπομπή που θέλει να χαντακώσει τον Τάνο. Α. Εάν πει κάποιος κακή λέξη για τον Τάνο, είναι η εκπομπή που θέλει να χαντακώσει τον Τάνο, και αν πούμε κάτι θετικό για τον Τάνο, είναι το ντανόραμα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει μέση λύση. Πάντα θα υπάρχει. Με καταλαβαίνει. Οπότε μην ασχολείσαι. Μεγάλη προσπάθεια κάνω. Πάντα θα υπάρχει. Μεγάλη προσπάθεια. Και έρχονται κάτι σαν και σένα που μου δηλώνουν να προκάνετε ότι είναι ντανικές. Είμαι εννοώ ότι ρε παιδί μου με έχει κερδίσει αυτό το παιδί με την αγωνιστικότητα. Γιατί σε έχει κερδίσει. Με την αγωνιστικότητά του, με την με την, το ότι μπαίνει τα μπούνια 100%. Δηλαδή αυτό το προχτεσινό, το 1-15, 5. Και να παίζει σερί 14 φορές, 15 πόσο έπαιξε. Και λες εντάξει, δηλαδή δεν έχει ανάσα από κάποιον. Και ήταν εκεί, δηλαδή είναι. Αξιέπαινος, να μην το πω. Ωραία, ότι αξιέπαινος. Πώς ακούσε αυτά τα λόγια τώρα για τον Τάνο. Κοίταξε, εγώ, ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Ναι, κοίταξε. Εγώ δεν λέω ότι ο Τάνος δεν είναι ένας δυνατός παίχτης. Εξάλλου το είχα δηλώσει καθαρά από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη ψηφορία κιόλας, ότι εάν ο Γιώργος Αγγελόπουλος έμενε στην ομάδα των μαχητών, δεν θα χρειαζόταν να χάνουμε και να θα είχαμε πολλές περισσότερες νίκες και έπαθλα. Ναι, αλλά δεν το κρατήσατε. Το διώξατε, Ορέστη μου. Ναι. Αν έμενε, το πρώτος που εντάξει, διώξατε. Όμως εγώ δεν μπορώ να παραβλέψω ότι τρεις μήνες με αυτά τα παιδιά γέλασα, έκλαψα, πείνασα, χάρηκα μαζί. Οπότε ναι, είναι ένας δυνατός παίκτης ο Ντάνος. Ακόμα δεν τελείωσε όμως το παιχνίδι μου, το παιχνίδι αυτό. Και νομίζω ότι θα υπάρχει μια καλή εξέλιξη. Όσον αφορά για το προθεσινό, ναι, κέρδισε ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Ήταν και ένα παιχνίδι που ίσως τον βόλευε περισσότερο γιατί είναι και προπονητής. Αυτά δεν μ' αρέσουν, καταλαβαίνεις. Εγώ... Τώρα αυτά δεν μ' αρέσουν. Τι. Συγγνώμη, επειδή ζητούσα να χαμηλώσουμε λίγο το air condition και έκανα κάτι κρύο. Για ξαναπεστήπες, γιατί το έχασα. Ναι, εγώ νομίζω στο πρακτισινό, ειδικά ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι και προπονητής Θαλασσίουσκι. Του Θαλασσίουσκι είναι, δεν είναι στα ΟΗΚ. Ότι το βόλευε αυτή η ισορροπία στην Ελλάδα. Θέλω να σου πω ότι. Παιδιά, μόνο κάνει, δεν κάνει διπλόσκι. Μόνο σκι κάνει, δεν έχει, δεν πιάνει το λόγο που κάνει επίση. Δεν ξέρω τι σε πούνε τώρα πάλι. Δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή α μην πούνε τι θέλουν. Θέλω να σου πω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι που το ζήλεψα τόσο πολύ γιατί ήμουν καλό στη ισορροπία. Και ήταν το πρώτο παιχνίδι που ήθελα πραγματικά να κοντραριστώ. Αυτό με τη δοκό. Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή το βλέπα και ζήλευα. Τα γόνατά σου το ίδιο λένε. Μια χαρά το λένε. Θέλω να σου πω ότι ήμουν στο σαλόνι πάνω στον καναπέ και έκανα και εγώ έτσι. Θα τον έτρεπε στον Τάνο. Έχει πάθει πόρωση. Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα είχαμε ένα πολύ δυνατό ματς. Που όμως ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ναι, ήταν καλός. Δεν θεωρώ ότι ήταν καλύτερος του παιχνιδιού. Γιατί δεν έπαιξε τόσες πολλές φορές με τον Μάριο. Και ο Μάριος ήταν πολύ καλός. Έπαιζε συνέχεια. Αγάπη μου, έπαιζε ένας άνθρωπος επί 14 φορές συνέχεια. Που η κούραση είναι ανυπέρβλητη δηλαδή. Συμφωνώ. Και συγκρίνουμε τι τώρα που έπαιξε, δεν έπαιξε τόσες πολλές φορές με τον Μάριο. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Ήταν ένα αγώνισμα που το βόλευε. Επειδή είναι προπονητής του σκι, τι είναι. Το παιδί. Ότι ο Μάριος βγήκε και είπε δεν έπαιξε. Ήταν τυχερός γιατί έπαιξε πολλές φορές με τη Σάρα. Λες και η Σάρα είναι αμελητή. Α πούμε, αγωνιστικά, η οποία είναι εξαιρετική παίχτρια. Εγώ είπα όχι, παιδιά, όταν κερδίζει ένας άνθρωπος με το σπαθί του, να το επιβραβεύουμε, παρακαλώ πολύ. Συμφωνώ. Και να λέμε μπράβο του, κι ας είναι και στην αντίπαλη ομάδα. Συμφωνώ. Γιατί αλλά όλοι χαιρόμαστε, αυτό είναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το βλέπεις το παιχνίδι, βλέπεις τους χαρακτήρες. Οκ. Ναι. Okay. Τι θες να πεις, Ορέστη. Εσύ όμως το βλέπεις ως τηλεθεατής. Εγώ θέλω να σου πω ότι τρεις μήνες. Ναι, με αυτούς... Ναι, αλλά εγώ όμως. Με αυτά τα παιδιά. Εγώ θα τα ψηφίσω. Βρέ, εσύ να ψηφίσεις. Μισό λεπτό τώρα.